Γεια σας, είμαι ο Ρετζέ Πουτζέν. Είμαι εμπλεμμένος με τα ναρκωτικά από το 1985. Λοιπόν, από τότε που ξεκίνησε ο κ. Λοβέρδος σε αυτό το σύστημα τα παρατήματα του Ροκανά, χάρηκα πάρα πολύ. Όσοι είναι ενταγμένοι τα παιδιά εδώ πέρα που έχουν ενταχθεί, έχουν ένα σοβαρό σκοπό. Πάνε να πει ότι θέλουν να γλιτώσουν, να αναχθούν στην κοινωνία, να γίνουν απλοί άνθρωποι όπως είναι οι κανονικοί άνθρωποι. Πάνε από ότι τον μπουκτήσαμε, βαρεθήκαμε από αυτό που έχουμε ζήσει από την περιπέτεια. Λοιπόν, και οι περισσότεροι που ερχόμαστε εδώ πέρα δεν είμαστε κομμωτινοί, είμαστε ξανθιώτες. Το χάπι αυτό που μας χορηγούν, ναι, μεν πολύ καλά κάνουν, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κόπος, ούτε δουλειά μπορούμε να πιάσουμε λόγω που δεν μας συμφέρει το ωράριο να πενεργόμαστε. Οι μέρες, οι ώρες, οι ευθύνες. Εγώ, σαν Ουτζέλ, σαν Πάρης, εγώ χρειάζομαι 680 ευρώ το χρόνο μόνο για τα εισιτήρια να πηγαίνουμε να χορηγούμε. Είμαι απορός. Δεν έχω κάνει μεροκάματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν μιλάω μόνο για τον εαυτό μου, μιλάω εκ μέρους όλων αυτών των ανθρώπων, των παιδιών, που όλοι αυτοί έχουν τα ίδια προβλήματα. Πόσα χρόνια ήσασταν χρήστης? Ήμουνα χρήστης αρκετά χρόνια τώρα, από το 86 διαδοχικά, μετά τελευταία 10 χρόνια κατά στη ροή. Ασταμάτητα. Ηρωίνη. Ηρωίνη, που να μην και συνιστώ, μακάρι παιδιά, μακριά από τα ναρκωτικά, σας παρακαλώ. Είμαι πατέρας, είμαι παππούς. Δρέπομαι που σας το λέω, που είμαι στο κανάλι και λέω ότι είμαι παππούς. Δρέπομαι και από το γιο μου και από τα εγγόνια μου. Για όλα τα παιδάκια, εσείς που πηγαίνετε σχολείο, μόνο τα μαθήματα, τους γονείς να ακούτε, μακριά από τις κακές παρέες. Σας οικετεύω, σας παρακαλώ, σαν ένας πατέρας. Σκεφτείτε ότι σας μιλάει ο πατέρας σας. Εγώ το έχω μετανιώσει, τώρα λίγο το παράπονο μου έρχεται να δακρύσω και σας ζητάω συγγνώμη. Έχετε στο πρόγραμμα τώρα τη δυνατότητα να ξαναεπιστρέψετε, να νιώσετε άνθρωπος, μέλος της κοινωνίας? Όχι, όχι, το μόνο σκοπό μου είναι να επιστρέψω στην κοινωνία. Ίσα από απέναντι και μας φωτογραφίζει, μια αστυνομία μας φωτογραφίζει για να μας καταγράψει. Και στην κοινωνία, και, αυτό μέσα. Και από εδώ και πέρα θέλω να ζω μόνο για το παιδί μου, για τα εγγόνια μου, για την οικογένειά μου, να μπορώ να τους βοηθήσω. Εγώ έχω περάσει πολλά δικαστήρια και έχουν δικάσει άδικα. Αν θέλουν να με δικάσουν ισόβια, το δέχομαι, αλλά για ένα λόγο. Που δεν υπήρξα καλός πατέρας. Δίκαιος πατέρας που δεν υπήρξα, γι' αυτό δέχομαι να με εκτελέσω κιόλας.